Ένα από τα, όπως έχουμε πει, ένα από τα πιο δημοφιλή είδη του metal, της metal μουσικής, είναι φυσικά το λεγόμενο speed ή thrash metal, speed, thrash metal και οτιδήποτε το ενδιάμεσο, crossover κτλ. Το οποίο μεγαλούργησε φυσικά προς το τέλος του 80, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, τα μέση της δεκαετίας του 80 και μετέπειτα, μέχρι που μπορούμε να πούμε τις αρχές του 90. Και σήμερα φυσικά περνάει μια καινούργια νιώτη, ως ένα σημείο και εξαιτίας των Municipal Waste και του κύματος που ήρθε από τις ΗΠΑ, ενός μιας αναγέννησης της thrash metal μουσικής, που μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην δεκαετία του 2000 είχε πέσει σε ύφεση. Βρισκόντουσαν βέβαια μπάντες από εδώ και από εκεί. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε ότι οι Testament είχαν επανενωθεί με το album The Gathering πολύ πριν γίνει όλη αυτή η ανανέωση του thrash metal, όπως επίσης οι Distraction είχαν ανανεωθεί και είχαν επανενωθεί και είχαν επιστρέψει ακόμα και σε μια εποχή που το thrash metal υποτίθεται θεωρούνταν νεκρό. Παρ' όλα αυτά, το thrash metal σήμερα ζει και βασιλεύει, πόσο μάλλον ιδιαίτερα από την Ελλάδα έχουμε τόσες καλές μπάντες του thrash metal και δίνουμε και φυσικά οι Suicidal Angels, αλλά όχι μόνο, Conviction, μπορούμε να πούμε Speed Rush, Released Anger και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τόσες πια, Biocancer, υπάρχουν τόσες πολλές πια μπάντες που βγαίνουν από την Ελλάδα και μπράβο τους, τη στιγμή που κάποτε είχαμε μόνο τους Flames, άντε τους Despise, πάρα πολύ λίγα πράγματα γενικά και τώρα το thrash metal το ελληνικό ζει και βασιλεύει και συνεχίζει την πορεία του. Έτσι λοιπόν, κάποιος που θέλει ίσως να ασχοληθεί με το thrash metal, ποιες μπάντες θα μπορούσα να του προτείνω για να ξεκινήσει, για να καταλαβαίνει τι είναι thrash metal. Φυσικά νομίζω ότι κάποιος θα ήταν καλύτερα να ασχοληθεί με το thrash εφόσον έχει ασχοληθεί με το heavy metal και με την rock, hard rock μουσική γενικότερα και να μην μπει κατευθείαν στο thrash γιατί θα του φανεί ίσως λίγο κάπως βαρύ και πιο γρήγορο από το κανονικό. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι το πρώτο καθαρό thrash metal που άκουσα ως album μπορώ να πω ότι ήταν το Beneath the Remains των Sepultura, το οποίο τότε θυμάμαι ότι μου φάνηκε σαν να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό, μέχρι να καταλάβω ότι αυτό είναι ακριβώς το στυλ του thrash. Από τη δική μου λοιπόν πλευρά, εγώ προτείνω τα εξής. Φυσικά, αυτό που θεωρείται ως ο πρώτος thrash metal δίσκος, αν και αυτό δεν είναι τόσο ακριβές, μπορεί ίσως η Exciter με το λεγόμενο Heavy Metal Maniac να έχουν λίγο πιο πριν προλάβει να θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι που κυκλοφόρησαν speed thrash metal disco, αν και γενικά αυτό δεν είναι τόσο γνωστό και έτσι ο πρώτος thrash δίσκος θεωρείται και όχι άδικα το Kill 'Em All των Metallica. Ο πρώτος δίσκος των Metallica που κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος δίσκος των Metallica από όλη τη δισκογραφία τους, αλλά όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός δίσκος για να βάλει κάποιο μέσα στο thrash metal. Και επίσης φυσικά τον καλύτερο thrash metal δίσκο όλων των εποχών, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, που δεν είναι άλλος από το Bonded by Blood των Exodus. Θα μου πείτε, οι Slayer δεν είναι το καλύτερο thrash metal συγκρότημα. Κατά τη γνώμη μου, οι Slayer όντως είναι το καλύτερο thrash metal συγκρότημα. Αλλά σαν δίσκος, ο καλύτερος thrash metal δίσκος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ακριβώς αυτός, το πρώτο άλμπουμ των Exodus, που δυστυχώς οι Exodus, αν και μας αρέσουν και στη συνέχειά τους, δεν φτάσαν ποτέ, ιδιαίτερα με τον Baloff στα φωνητικά, δεν φτάσανε ποτέ αυτό τον δίσκο, αυτό το διαμάντι. Επίσης, ένας πολύ καλός δίσκος για να εισβάλλει κάποιον στο thrash metal. Και ο τελευταίος δίσκος που προτείνω ακριβώς είναι ένα Slayer album, αλλά δεν θα προτείνω το γνωστό Rain Blood σαν πρώτη φάση ή το Hell Awaits που είναι πολύ αγαπημένοι δίσκοι φυσικά, ή τους υπόλοιπους δίσκους των Slayer, Seasons in the Abyss, South of Heaven, πολύ καλοί δίσκοι. Θα προτείνω παρόλα αυτά τον πρώτο Slayer δίσκο, το Show No Mercy, το οποίο φυσικά δεν είναι καθαρό thrash, έχει μέσα και heavy metal, ιδιαίτερα επηρεασμούς από το
British, από το new wave of British heavy metal, αλλά είναι περισσότερο φυσικά speed. Και τον προτείνω επίσης ανεπιφύλακτα, για μένα είναι ο πιο αγαπημένος thrash metal δίσκος, αν όχι ακριβώς thrash, τον Slayer. Άσχετα αν αγαπάω και το Rain in Blood και το South of Heaven φυσικά και το Hell Awaits, παρόλα αυτά παραμένει ο αγαπημένος μου δίσκος και νομίζω ότι είναι ακόμα μια καλή αρχή για να βάλει κάποιος, για να βάλει κάποιον μέσα στο thrash. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τρεις δίσκοι, ο πρώτος τον Slayer, το Show No Mercy, ο πρώτος τον Metallica, το Kill Em All και ο πρώτος τον Exodus, το Bound By Blood, θεωρώ είναι τα τρία καταπληκτικά διαμάντια του thrash και οι τρεις καλοί δίσκοι για να βάλουν κάποιον στο χώρο του speed thrash metal. Stay metal, stay thrash.